Νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η τοποθέτησή σας, διότι από ό,τι φαίνεται την συγκεκριμένη τροπολογία θα την ψηφίσει μόνο η Νέα Δημοκρατία. Είναι απολύτως προφανές και λογικό ότι αναγνωρίσατε και την τοποθέτηση του κ. Καμίνεϊ εκ μέρους του Κινάλ, ο οποίος αναφέρθηκε και στην ομολογία και βεβαίως στην αυτονόητη αλήθεια, η οποία λέει ότι εάν κάθε κυβέρνηση μπορεί να πάβει τα μέλη μιας ανεξάρτητης αρχής καθώς τρέχει η θητεία τους, σημαίνει ότι καταργείται η ανεξαρτησία τους. Η νομολογία δεν έχει αστερίσκους όμως, θα μου επιτρέψετε να σας πω. Αν δεν διαβάσετε την νομολογία, κύριε Παπά, αυτό ακριβώς λέει. Όχι, όχι. Λόγοι επιτακτικοί, οι οποίοι προβάλλονται... Κύριε Μπούγα, όχι. Επιτρέψτε μου, εδώ έχω την εφημερίδα, την εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου σαφέστατα η σχετική οδηγία περιγράφει, αναλύει, τεκμηριώνει ότι οι λόγοι, μάλλον οι όροι διορισμού και οι λόγοι παύσης πρέπει να προϋπάρχουν. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως αστερίσκος. Διαβάστε την ολογία. Διότι αυτό ακριβώς διαβάστε. Είναι γνωστές οι αποφάσεις. Τις έχει επικαλεστεί ο κύριος Δένδιας, τις έχει επικαλεστεί η κυρία Κεραμέως, τις είχε επικαλεστεί ολόκληρη η Νέα Δημοκρατία, τις είχε επικαλεστεί αυτούσιες και ο κύριος Κυριτσάκης. Μην το ταλαιπωρείτε το θέμα. Δεν υπάρχει σαφέστερη κατάσταση από αυτή την οποία θα μπορούσαμε να βρεθούμε. Και θα έχετε οδυνηρά αποτελέσματα, εάν επιμείνετε. Σας καλώ να κάνετε αυτό που έκανε ο κύριος Γεραπετρίτης. Είναι τόσο εξόφθαλμη αυτή η ρύθμιση που δεν αντέχει. Δευτερόλεπτο. Ένα αυτό. Δεύτερον, διότι για τον κύριο Γεραπετρίτη τώρα μάθαμε και κάτι τελευταία. Στα μέσα ενημέρωσης είδαμε ότι ήταν αμοιβόμενος από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτά τα έγγραφα να κατατεθούν όλες οι συμβάσεις, να δούμε σε ποιες υποθέσεις είχε αναμειχθεί, τι εξέλιξη είχαν και θα ήθελα εγώ να δούμε... Και... Λέτε, δεν κατάλαβα τον κύριο. Θα ζητήσουμε με τις κατάθεσεις εγγράφων να κατατεθούν οι συμβάσεις οποίες έχει υπογράψει το νομικό γραφείο στο οποίο απασχολούνταν ο κύριος Γεραπετρίτης. Δεν υπενήσω με καμία παρανομία. Ναι. Παρανομία θα υπάρξει ενδεχομένως εάν δούμε ότι σε μια υπόθεση ένα γραφείο είναι δικηγορικό γραφείο και της εταιρείας η οποία έχει την αντιδικία με την Επιτροπή Ανταγωνισμού και υπερασπίζεται για τα συμφέροντα της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Εκεί. Νομίζω θα έχουμε παρανομία. Τι σχέση έχει ο κύριος Γεραπετρίτης? Συγγνώμη. Όχι, όχι. Τι σχέση έχει ο κύριος Γεραπετρίτης? Δεν έχετε υπόψη σας το δημοσίευμα, κυρία Πρόεδρε. Υπάρχουν δημοσίευματα ότι ο κύριος Γεραπετρίτης πριν το κλείσμα. Μάλιστα, αλλά αυτό το είναι άλλο νομοσχέδιο. Όχι, δεν είναι καθόλου. Μιλάμε για την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Και λέω. Το οποίο έρχεται στο νομοσχέδιο του κυρίου Θεοδωρικά. Και λέω ακριβώς. Εγώ εδώ βρίσκομαι και αντικατέστησα συνάδελφου βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή έχω την ευθύνη του τομέα της οικονομίας στο κόμμα μας, επειδή υπήρχε ακριβώς... Απλώς μιλάτε για άλλον υπουργό τώρα, γι' αυτό σας λέω. Δεν φέρνει ο κύριος Γεραπετρίτης το θέμα της κυρίας Άννου. Επανέρχομαι για να είμαι σαφής, για να καταλάβετε. Λέω λοιπόν... Άρα λοιπόν δεν υπάρχει... Όχι καθόλου. Ένα λεπτό, παρακαλώ. Λέω. Μην κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε. Όχι, δεν κάνουμε. Δεν καταλαβαίνουμε πραγματικά. Ο Δήμος προφανώς προσέφερε τις υπηρεσίες του στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Ενδεχομένως, λέω, η αλλαγή. Εντάξει τώρα. Ξέρετε πολύ καλά ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού χρησιμοποιεί δικηγόρους. Κυρία Βούλτευση. Πάμε, προχωρήστε. Εγώ τι είπα τώρα, λέω. Όχι, αλλά δεν είναι στο νομοσχέδιό του, κύριε Πολάκη. Προφανέστατα είναι. Είναι σε αλλουνού υπουργού. Είναι προφανώς. Δεν είναι. Είναι υπουργός εν ενεργεία της κυβέρνησης. Α, οποιοδήποτε υπουργός εν ενεργεία της κυβέρνησης. Κύριε Πολάκη, εντάξει, συνεχίστε. Εντάξει. Απλώς εγώ υπενθύμησα στον κύριο Παπά ότι αυτό το θέμα δεν είναι στο νομοσχέδιο του κυρίου Γεραπετρίτη. Είναι απολύτως αυτό το θέμα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Διότι πρέπει να εξετάσουμε τι σημαίνει η διασφάλιση της ανεξαρτησίας της αρχής. Η διασφάλιση της ανεξαρτησίας της αρχής έχει και άλλες πτυχές. Μη διακόπτεται και μην πετάγεστε. Παρακαλώ. Έχει περάσει ο χρόνος πια. Πάμε παρακάτω τώρα. Είχαμε την τοποθέτηση του Υπουργού Οικονομίας και Επενδύσεων. Νομίζω ότι με τέτοιου τύπου τοποθετήσεις δεν προάγεται ο κοινοβουλευτικός διάλογος. Και θα έλεγα και στους βουλευτές της πλειοψηφίας, όταν ακούνε πολλά νενικήκαμεν, να καταλαβαίνουν ότι έχουν τελειώσει τα επιχειρήματα. Ο ρόλος της Βουλής και ο ρόλος των κομμάτων
είναι να συζητούν. Η κυβέρνηση, η κυβερνητική πλειοψηφία μπορεί να νομοθετήσει και η αντιπολίτευση ελέγχει. Και ελέγχει από το πρώτο δευτερόλεπτο της λειτουργίας της Βουλής. Οπότε θα έλεγα, κύριοι της κυβερνητικής πλειοψηφίας, όταν ακούτε νενικήκαμε να ανησυχείτε λίγο. Διότι στερεύει το πηγάδι των επιχειρημάτων. Και με αυτό το στυλ νομίζω ότι δεν προάγεται ο δημόσιος διάλογος. Δύο αναφορές σε πρόσωπα. Είπε επίσης ο Υπουργός Οικονομίας και Επενδύσεων ότι υπάρχει και στέλεχος που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία, το οποίο πάβεται. Δεν ισχύει αυτό. Η θητεία του συγκεκριμένου έχει σταματήσει να υπηρετεί. Δεν χρειάζεται να πω το όνομά του, μπορούμε να συνοηθούμε, από το 2014. Αλλά εάν αυτή η καταφανώς αντισυνταγματική και παραβιάζουσα το ευρωπαϊκό δίκαιο ρύθμιση ψηφιστεί, ο συγκεκριμένος δεν θα επηρεαστεί. Η δε κυρία Νάκου, για την οποία μου έγινε προσωπική επίθεση από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, είναι διακεκριμένη νομικός, είχε πολυετή πείρα στην Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού, αλλά και τεράστια πείρα σε ζητήματα ευρωπαϊκά που σχετίζονται με την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Συγγνώμη. Υπήρξε μία παραδοχή, μία απάντηση σε ερώτησή μας από την Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε σχέση με την ενεξελίξη υπόθεση της διανομής του τύπου. Ένα λεπτό θα ήθελα, κυρία Πρόεδρε. Ένα λεπτό, ναι. Λοιπόν, είπε ότι σε τρεις μέρες θα κατατεθεί το πόρισμα οικονομικού ελέγχου του πρακτορείου διανομής τύπου. Αυτό είπε. Ρώτησα πού βρίσκεται, πού το ξέρει η Πρόεδρος. Ρωτήστε, τι να σας πω τώρα. Ρωτήσαμε, αυτή την απάντηση πήραμε. Υπάρχει κάποιος βουλευτής της Θεσσαλονίκης εδώ από τη συμπολίτευση? Έχετε δει τα δημοσιεύματα ότι οι εφημερίδες της Θεσσαλονίκης διανέμονται από τις 2 το μεσημέρι και μετά? Θα σκάσει χοντρό θέμα με τη διανομή του τύπου. Προσέξτε, έχουμε στείλει 2 φορές επιστολές. Δυστυχώς ο κύριος Κυρτσάκης αδράνησε. Και ο Μιλών και ο κύριος Κρέτσος και ο Υπουργός Ανάπτυξης και Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης τότε, κύριος Δραγασάκης. 2 φορές στείλαμε επιστολές στην Επιτροπή Ανταγωνισμού να κινήσει τις διαδικασίες ελέγχου. Εάν υπάρχουν ζητήματα εκμετάλλευσης της δεσπόζουσας θέσης και ζητήματα μονοπωλίου, προσέξτε την ευθύνη που παίρνετε. Εάν βαλτώσει αυτή η κατάσταση και σε λίγες εβδομάδες δεν διακινείται τύπος στην Ελλάδα, το στίγμα θα είναι τεράστιο. Κύριε Παπά. Και ολοκληρώνω. Χρειάζεται. Ολοκληρώνω με το εξής. Πρέπει να πάμε πίσω στα πρακτικά και να δούμε τι ακριβώς αναφέρθηκε σε σχέση με τη διαβούλευση για το άσυλο. Διότι εάν έχει γίνει το λεγόμενο κατέβασμα σχολείων από τη διαβούλευση, πολύ φοβάμαι ότι κάποιος έχει παραβεί τον νόμο με τρόπο κραυγαλαίο. Η διαβούλευση είναι κομμάτι της νομοθέτησης. Τυπικό. Και εκεί πέρα, εάν αυτό διαπιστωθεί, όπως καταγγέλθηκε, υπάρχει σκαστή παρανομία. Ευχαριστώ πολύ.